Ωραία 7:30 χθες το απόγευμα. Δράσεις παρακολουθεί από κοντινή απόσταση την κίνηση σε σούπερ μάρκετ, στη λεωφορείο 62 Μαρτύρων, καπνίζει ένα τσιγάρο και λίγο πριν το κλείσιμο του σούπερ μάρκετ αποφασίζει να δράσει. Στο σύνο. Περνάει το τώρα εδώ, ναι. Κανείς δεν περιχαμπάρει. Με την απειλή όπλου εισβάλλει στον χώρο. Βάλε τα χρήματα σε σακούλα, αναφέρει στην έντρομη υπάλληλο, η οποία του παραδίδει τα χρήματα από τα ταμεία. Αφού αρπάζει τα χρήματα, ο δράστης γίνεται καπνός. Έγινε μια ληστεία χθες το απόγευμα στο σούπερ μάρκετ που είναι δίπλα ακριβώς από εμάς. Τώρα, τι έγινε, εμείς είπαμε ήταν Τετάρτη και είμαστε κλειστά. Και δεν έχω δηλαδή, έτσι δεν ξέρω, από ό,τι άκουσα και εγώ μπορώ να σας πω. Ο δράστης φορούσε καπέλο και γυαλιά. Έτσι άκουσα. Δεν είναι 62 Μαρτύρων, παντού μπορεί να γίνει το κακό. Όχι, ασύνηθισμένα πράγματα. Κάθε μέρα τα ίδια έχουμε, κάθε μέρα. Έχετε ακούσει πολλά κρούσματα εδώ στην ευρύτερη περιοχή? Ναι, πάρα πολλά. Πάντως το συγκεκριμένο ήταν τη δεύτερη φορά από ό,τι ακούσαμε. Δεν είναι και τι, θα δούμε πολλά ακόμα. Πολλά μας περιμένουν, ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Η ληστεία διήρκησε μόλις 1,5 λεπτό και σε ώρα αιχμής, και ενώ υπήρχαν πελάτες στο σούπερ μάρκετ, με τον δράση να διαφεύγει πεζός και χωρίς να το πάρει κανείς χαμπάρι. Τώρα φεύγει και πάει προς τα πάνω την εισάβρον και φεύγει. Τι να πω, σε αυτές τις εποχές όλα ανθούνε. Όλα ανθούνε. Το μόνο που δεν ανθεί είναι η πίστη στον Χριστό. Αυτή μας έχει φέρει εδώ. Τι μέτρα να πάρω? Τι μέτρα? Έχω τη χάρη του Χριστού και της Παναγίας και με σκεπάζει. Άμα είσαι κοντά στον Χριστό, δεν σε αφήνει ο Χριστός να σου βγουν αυτά τα πράγματα. Φορούσε καπέλο τζόκι και γυαλιά ηλίου και είχε έναν σάκο στην πλάτη. Η ηλία του εκτιμάται στα 800 ευρώ. Άνθρωπο κυνηγητό για τη σύλληψή του έχει εξαπολύσει η αστυνομία, η οποία αξιοποιεί το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης αλλά και από παρακείμενα καταστήματα. Πάντως, το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ έχει μπει και στο πρόσφατο παρελθόν στο στόχαστρο δραστών. Είχε μπει κάποιος πάλι με ένα όπλο, απείλησε, πήρε και έφυγε. Αυτό. Αυτά βέβαια δεν είναι σωστά πράγματα. Αυτή η ληστεία που μας είπατε έγινε πριν από λίγα χρόνια που βλέπατε το ληστεία από την Τζαμαρία απέναντι. Ναι, από την Τζαμαρία απέναντι γινόταν η αντανάκλαση και φαινόταν όλη η ληστεία πώς γινόταν.